Την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα και πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο μας έχει ψιλοσυγκλονίσει, γιατί όλοι οι γονείς σκεφτόμαστε τώρα πραγματικά αν θα πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να βγουν να πάνε να διασκεδάσουν με την παρέα τους, έτσι, είτε είναι 15, είτε είναι 16, είτε είναι 17, 18, έτσι. Και αυτό το οποίο μας ανησυχεί πάρα πολύ, πώς θα τους συμπεριφερθούν οι υπεύθυνοι των μαγαζιών, τι ποτό θα τους σερβίρουν, αν θα τους σερβίρουν υπερβολική αλκοόλη, δεν αντέχει ο νέος οργανισμός την υπερβολική αλκοόλη. Mm-hmm. Πώς θα συμπεριφερθούν τα παιδιά απέναντι στην πρόκληση, γιατί το αλκοόλ είναι πρόκληση, το βλέπουν ως απελευθέρωση. Πίνω. Ναι. Δεν μπορεί να το απαγορεύσεις. Ως μαγιά, ως κάτι τελείως διαφορετικό, άγνωστο σε εκείνους. Έχουν την αίσθηση ότι θα φτιαχτούν και θα περάσουν καλύτερα τη βραδιά τους, θα απελευθερωθούν, θα είναι πιο άνετοι με τους φίλους τους. Γιατί τους σερβίρουν, μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Γιατί απαγορεύεται το αλκοόλ, το λέει ο νόμος, έτσι μέχρι την ενηλικίωση. Και θα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο να την ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί ήρθε στην παρέα μας η κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ψυχολόγος, και να της ευχηθούμε τώρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κυρία Σταυροπούλου. Μας έφερε εδώ και τα γλυκάκια μας πρωί-πρωί για να μας γλυκάνει η κυρία Σταυροπούλου. Να τα γλυκάκια. Τα γλυκάκια, παρακαλώ. Θα τα δείξουμε κάποια στιγμή τα γλυκάκια, ναι. Ωραία. Όχι. Δεν θα τα δείξουμε. Ωραία. Θα τα δείξαμε τα γλυκάκια. Μπράβο. Ωραία. Εδώ τα γλυκάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία γλυκάκια να μας γλυκάνετε εμείς, γιατί είναι βαρύ το θέμα το οποίο έχουμε να κουβεντιάσουμε. Καλά, έχετε τελειώσει το 22 χρονών και έχετε τελειώσει το Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας. Μόνο το Πανεπιστήμιο και πολλές άλλες σπουδές, αλλά δεν βγαίνουν τα χρόνια. Δεν βγαίνουν τα χρόνια, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευτυχισμένοι να είστε. Πολύ καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Ζάπα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Bartender Ελλάδος. Κύριε Ζάπα, να είστε καλά. Και στον καθηγητή μας, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει για ακόμα μία φορά για αυτό το θέμα, κύριε Θωμαίδη. Την καλημέρα μας και σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζάπα, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Κύριε Ζάπα, θέλουμε να σας δούμε. Τα είχαμε ξαναπεί για αυτή την ιστορία εδώ. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως αυτός ο οποίος σερβίρει τα παιδιά δεν γνωρίζει ότι δεν πρέπει να πιούν. Δηλαδή, είναι και λίγο, πώς να σου το πω, το θέμα είναι ανθρώπινο. Γιατί σερβίρεις το παιδί να το βλέπεις ότι είναι παιδί. Και λίγο ηθικό. Ηθικό είναι. Ηθικό. Ναι. Κύριε Υποφάντη, όλοι οι επαγγελματίες μπαρτέντες στην Ελλάδα, και είναι πάρα πολλοί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και ναι, το κάνουν υπεύθυνα. Σας βεβαιώνω, εγώ το κάνουν υπεύθυνα. Σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, δυστυχώς υπάρχει και μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων που δεν είναι καλοί επαγγελματίες. Σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Mm-hmm. Η πλειονότητα των bartenders στην Ελλάδα σερβίρει υπεύθυνα. Αυτό είναι το μότο που έχουν όλοι οι bartenders. Εμείς, σαν Ένωση Bartender Ελλάδος, τα τελευταία 30 χρόνια, εκπαιδεύουμε bartenders σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι η υπεύθυνη διάθεση του αλκοόλ. Υπάρχουν κακοί επαγγελματίες. Ναι, σε όλους τους κλάδους μπορεί να υπάρξει μια πολύ μικρή περίοδο κακών επαγγελματιών. Κύριε Ζάπα, τι ορίζει ο νόμος? Πείτε μας λίγο τι ορίζει ο νόμος και στην περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από ενήλικο. Ακούστε με λίγο. Απαγορεύεται να σερβίρεις αλκοόλ κάτω από 18 ετών. Δεν πάει να συνοδεύεται από ποιον θέλει. Απαγορεύεται, είναι ξεκάθαρο. Εάν εγώ πάρω αλκοόλ και δώσω σε ένα 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο στο κατάστημα, να σταματήσουν. Τι γίνεται εκεί, τι κάνετε? Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να μπει στο κλαμπ, το κέντρο διασκέδασης, ο ανήλικος. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Εκεί πώς κλείστηκε αυτό το κλαμπ στη Βουλιαγμένη, λοιπόν, για αυτό παιδιά πρέπει, του Λυκείου? Ακούστε λίγο, θα πρέπει να ρωτήσουμε άλλους ανθρώπους που, γιατί οργανώνουν τέτοια πάρτι ανεξέλεκτα. Ναι. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σπίτι, από την παιδεία. Όταν υπάρχουν τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι οικογενειακά και δίνουμε στα μικρά παιδιά να πίνουν κρασί, μπύρα για πλάκα, αυτό το παιδί σιγά σιγά θα αρχίσει να μάθει και να πίνει αλκοόλ. Είναι θέμα παιδείας. Και εγώ έχω παιδιά, έχω τρία παιδιά, πλέον είναι ενήλικα. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να σερβίρουμε ανήλικους αλκοόλ. Εμείς σαν επαγγελματίες. Οι γονείς που στείλανε 15χρονα σε ένα κλαμπ να διασκεδάσουμε, τα συμβουλέψανε κατάλληλα? Τα παιδιά ακούσαν τους γονείς? Ο κακός επαγγελματίας θα εκμεταλλευτεί μια περίπτωση να πουλήσει παραπάνω αλκοόλ. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι καθαρά θέμα παιδείας. Κύριε Ζάπα, εμείς σαν επαγγελματίες σας λέω, δεν σερβίρουμε, δεν θέλουμε ανήλικους. Οι ανήλικοι δημιουργούν προβλήματα. Εμείς δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τους ανήλικους. Να ψάχνουμε παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μεθύσει, να έχουμε ευθύνες.
Μισό λεπτό, κύριε Ζάπα, μισό λεπτό. Βάλτε αυτό που λέμε άνω τέλεια στο κλισέ μας. Θα σας ξαναρωτήσουμε για την ποιότητα του αλκοόλ και ποιο είναι το μέτρο. Mm-hmm. Ποιο είναι το μέτρο, δηλαδή. Έχω πολύ καιρό να δω bartender ή σερβιτόρο ο οποίος φέρνει το αλκοόλ στο τραπέζι να πει μήπως να μην συνεχίσετε να πίνετε. Η υπεύθυνη κατανάλωση που μιλάμε. Ναι. Κρατήστε το ως ερώτημα αυτό. Στην κυρία Σταυροπούλου, λέει ο κύριος Ζάπας το εξής. Οι γονείς δεν έχουν ευθύνη, κυρία Σταυροπούλου. Φυσικά και έχουν ευθύνη. Και φυσικά και είναι θέμα παιδείας και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Ζάπας, ότι είναι στην κουλτούρα μας το αλκοόλ και έχει και θετικό πρόσημο. Ναι. Γιατί πολλές φορές είναι μέρος της διασκέδασής μας. Συνδέεται με τη διασκέδαση το αλκοόλ στην υγειά μας. Ας πιούμε σε αυτό. Τα παιδιά μας λοιπόν μεγαλώνουν με ένα σωρό από τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Που διαστρεβλωμένα λοιπόν στο μυαλό τους θεωρούν ότι το αλκοόλ είναι κάτι μαγικό. Δεν είναι τίποτα μαγικό. Θα έλεγα λοιπόν, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο σε αυτά που συζητάμε. Είναι οξύμορο το αλκοόλ σε ανηλίκους, πέραν του αν είναι νοθευμένο ή μη, αλλά είναι οξύμορο και κάτι άλλο που άκουσα. Ο υπεύθυνος, ο 20χρονος υπεύθυνος. Δεν μπορεί κάποιος να είναι υπεύθυνος μιας τέτοιας διοργάνωσης, τεράστιας διοργάνωσης και να είναι 20 ετών. Mm-hmm. Θέλοντας λοιπόν μέσα σε αυτό να τονίσω το γεγονός ότι κάποιες φορές μένουμε στη θεωρία η οποία δεν τηρείται, μένουμε στις αερολογίες κάποιες φορές, σαφώς και απαγορεύεται. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που βλέπουμε. Και με λυπεί, εξοργίζομαι που δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί βλέπουμε ότι και τίποτα δεν αλλάζει. Ναι. Δεν πρέπει να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τα παιδιά. Ξέρουν, εγώ προσωπικά να σας πω από την εμπειρία μου ότι ήξερα παιδιά, συνεργάζομαι με οικογένειες που ήταν μέσα σε αυτό το κλαμπ εκείνο το βράδυ. Όπου εκεί πλήρωσαν ένα εισιτήριο και η κατανάλωση. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής. Καλή σας ημέρα. Όπου εκεί πλήρωσαν τα παιδιά ένα αντίτιμο, ένα εισιτήριο 20-40 ευρώ, ανάλογα με το πού θα καθίσουν μέσα στο κλαμπ. Με ελεύθερη κατανάλωση. Άκου τώρα. Ελεύθερη κατανάλωση σημαίνει. Εξ αρχής δηλαδή ήταν παράνομο δηλαδή, από την αρχή αυτή η εταιρεία. Τι του σερβίρανε. Από την αρχή της. Προϋποθέτει ότι αυτό θα πάει στραβά υπό την έννοια του ότι ο έφηβος μιμείται ενήλικες συμπεριφορές. Ο έφηβος δεν έχει φρένο. Έχει τέτοια ευαλωτότητα που αν ο φίλος του, για παράδειγμα, πιει, θα πιει και ο ίδιος. Δεν μπορούμε να εστιάζουμε στις εξαιρέσεις στον κανόνα. Ναι, υπάρχουν έφηβοι με αντιστάσεις. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, δεν μπορούν να είναι στο έλεος του Θεού. Γιατί βρισκόμαστε στο έλεος αρχικά του νόμου που δεν τηρείται. Δεν σερβίρουμε ποτά σε ανηλίκους, αυτό δεν τηρείται. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και μία εκπαίδευση στο τρίπτυχο οικογένεια, στο πώς θα μιλήσει κάποιος, πώς θα επικοινωνήσει με αυτά τα παιδιά, να τους εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να πίνουν. Μη μένουμε στο μη μένουμε στο μην πιείς και μη μένουμε στο πάρε σφραγισμένο ποτό γιατί η μπύλια κτλ. Ας μείνουμε σε πιο πρακτικές, ουσιώδεις λύσεις. Στο ότι προκαλούνται όταν αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά τα οποία, σκεφτείτε τα στατιστικά, αυτή τη στιγμή 60% των εφήβων ξεκινούν να πίνουν από τα 12. Ένα στους 10 το πίνει. Το γυμνάσιο δηλαδή. Με το που πηγαίνει στο γυμνάσιο, νομίζω ότι ενηλικιώνονται κιόλα. Μόλις πάει στο γυμνάσιο, φεύγω από το δημοτικό, έχω αυτή την αίσθηση. Κυρία Μαρκόπουλε, τι γνωρίζετε εσείς για αυτό το πάρτι, αυτή την εκδήλωση? Τι έγινε εκεί? Να πούμε βεβαίως ότι τα 7 παιδιά έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά παραμένει μια μικρή. Ένα κορίτσι είναι 15χρονη, η οποία και αυτή αναμένεται να φύγει. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σαν Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, εμείς ήδη από την περσινή σχολική χρονιά είχαμε διαπιστώσει αυτού του είδους τα πάρτι που διοργανώνονται από διάφορες εταιρείες και μάλιστα με ανακοίνωσή μας τότε είχαμε καλέσει από το Νοέμβριο του 2023 τις αρχές και τους θεσμούς να ελέγξουν και να ενεργοποιήσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς για το πώς και με ποιο τρόπο γίνονται αυτά τα πάρτι. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ως γονείς είμαστε ενάντια στην ανάγκη του παιδιού, των παιδιών για διασκέδαση. Ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν εμφανίζονται εταιρείες οι οποίες με πρόσχημα τη συνεργασία τους με τους συλλόγους γονέων ή ακόμα και με τους συλλόγους διδασκόντων εμφανίζονταν να δίνουν κάποια ανταλλάγματα σε 15μελή συμβούλια για να διοργανώσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Προφανώς υπάρχει ένα έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ συλλόγων γονέων, συλλόγων διδασκόντων και 15μελών συμβουλίων, μιας και μιλάμε για γυμνάσια και για λύκεια. Ναι. Στο οποίο όμως είναι στο χέρι των γονέων
και των δασκάλων να υπάρχει αυτή η ενημέρωση στα παιδιά για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά τους όταν προσπαθούν και θέλουν να διασκεδάσουν. Mm-hmm. Και να μην πέφτουν θύματα ενός τέτοιου εμπορικού κομματιού. Γραμματέα, μια ερώτηση. Τι εννοούμε ανταλλάγματα? Τι εννοείται ανταλλάγματα μεταξύ? Ανταλλάγματα είναι ακόμα και μια οικονομική ενίσχυση για την πενταήμερη εκδρομή τους. Α, για την πενταήμερη λοιπόν, κάνουμε τη χωρεσπερίδα ή και το πάρτι κλπ. Μαζεύουμε κάποια χρήματα, τα οποία ποτέ δεν φτάνουν, θέλω να σας πω έτσι, και αναγκάζεται ο γονιός και βάζει. Επί της ουσίας έχει ανοίξει μια φάμπρικα να εκμεταλλευτούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό που ακόμα δεν έχει φανεί, θέλω να σας πω πραγματικά, το ότι τα σέρβιραν τα παιδιά. Γιατί λέει ότι μεθύσανε μέσα 45 λεπτά. Και εδώ υπάρχουν υπόνοιες, κύριε Θωμαίδη, ότι το αλκοόλ, επειδή είναι ελεύθερο το αλκοόλ. Κάτσε, πόσο ελεύθερο είναι το αλκοόλ που λες με 40 ευρώ πίνεις ελεύθερα? Ναι. Ότι ήταν λιγάκι μπόμπα το αλκοόλ. Και τι μπορεί να προκαλέσει η μεθανόλη στα παιδιά? Ελάτε, κύριε Θωμαίδη. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να περιμένουμε τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους στον έλεγχο που έχει ξεκινήσει, για να δούμε αν ήταν πράγματι μπόμπα το ποτό. Αν τα βρούνε, γιατί ήταν... ο έλεγχος έγινε κατόπιν εορτής. Δηλαδή προστώ, ακούστηκε και, θα έπρεπε... και μπορεί το αλκοόλ τώρα να ταξιδεύει, να είναι στην Ψιτάλια τώρα, ναι. Σίγουρα το αλκοόλ είναι στην Ψιτάλια. Να. Το παρακολουθούμε και από εκεί. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να γίνουν και τοξικολογικές αναλύσεις και στα ίδια τα παιδιά μόλις πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί τότε, το χρόνο μηδέν που συνέβη το γεγονός, θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε αν υπήρχε μεθανόλη στο αιμάτος ή όχι. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αν τα ποτά είναι πόπα και έχουν μέσα βιομηχανική αλκοόλη και υπάρχει μεθανόλη, τότε αυτή η ουσία σε κάποιες πρώτες δόσεις μπορεί να προκαλέσει ήλιγκο, ζαλάδα, πονοκέφαλο και γαστρεντερικά προβλήματα. Σε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα προκαλεί προβλήματα στο οπτικό νεύρο και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε προσωρινή τύφλωση. Και βέβαια σε μεγάλες ποσότητες οδηγεί σε κόμμα και μπορεί ακόμα και σε θάνατο. Ζοριζόμαστε. Μιλάμε για καλοσυσμένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Κύριε Θωμαϊδή, να ρωτήσω το εξής ωστόσο. Η κατανάλωση, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, έστω και αν δεν είναι νοθευμένο το ποτό, από 15 ετών παιδιά, από οργανισμούς δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι στην ουσία αυτή του αλκοόλ, του νεοπνεύματος, τι μπορεί να πάθει ένα νέο παιδί από μεγάλη ποσότητα, από μεγάλη κατανάλωση? Κοιτάξτε, η βασική ουσία του νεοπνεύματος είναι η θηλυκή αλκοόλη. Mm-hmm. Κοινό νεοπνεύμα. Οι εθυλικοί αλκοόλοι, όπως και άλλες χημικές ουσίες, έχουν τοξικολογικές επιδράσεις πάνω από ένα όριο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί μελέτες για να οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό της κατανάλωσης του αλκοόλ. Θεωρείται δηλαδή το κανονικό ενόπνευμα, το φυτικής προέλευσης ναι. εθυλικοί αλκοόλοι, θεωρείται τοξική ουσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και η νικοτίνη και τα τσιγάρα. Ναι. Υπάρχει ναι. δηλαδή περίπτωση στο άμεσο ή έμεσο μέλλον ή στο μεσοπρόθεσμα να υπάρξει και απαγόρευση του αλκοόλ και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι και μεγαλύτερες ηλικίες. Μισό λεπτό. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να φτάσουμε σε εποχές της ποταπαγόρευσης όπως είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκαετία του 30, του 20 και του 30. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε εποχές που δεν θα είναι η περιεκτικότητα των ποτών πάνω από ένα όριο. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα αλλάξει η παραγωγική διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε. Υπάρχουν τοξικολογικοί. Ναι. Στον κύριο Ζάπα. Κύριε Ζάπα, εσείς μπορείτε ανοίγοντας ένα μπουκάλι για να κάνετε τη δουλειά σας, να σερβίρετε τους πελάτες σας, να διαπιστώσετε εάν είναι κανονικό το μπουκάλι του ίσκι, της βότκας, του τζιν, αυτά τα οποία νοθεύονται περισσότερο. Αν είναι κανονικό, έχετε γύρισει ποτέ μπουκάλια πίσω στον προμηθευτή? Αυτό δεν είναι κανονικό? Την άποψή μου για αυτό το θέμα δεν υπάρχουν νοθευμένα ποτά. Οι επαγγελματίες δεν χρησιμοποιούν νοθευμένα ποτά. Όλα τα καταστήματα που είναι. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε διακρίνει ποτέ, κύριε Ζάπα, στην καριέρα σας, έχετε διακρίνει ποτέ κάποιο μπουκάλι το οποίο ανοίχτηκε και κάτι δεν πήγαινε καλά? Ναι, βέβαια, έχει συμβεί αυτό. Υπάρχουν αστοχίες υλικού. Το θέμα όμως, να πούμε κάτι που είπε και ο κύριος Σαμαίδης πριν.
στην Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη που έχουμε μεγάλο πρόβλημα αλκοολισμού, το πώς θα κάνουν να μειώσουν την κατανάλωση του αλκοόλου ξεκινάμε από την ποσότητα. Αυτή τη στιγμή στη Φιλανδία και στην Νορβηγία, σε κάθε ποτό που σερβίρουμε, σερβίρουμε 30 ml από το αλκοολούχο ποτό. Βάσει νόμου, αυστηρά. Και το τηρούν εκεί, γιατί εκεί είναι βόρειες χώρες. Θα έπρεπε λοιπόν για το θέμα που έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις μέρες να πάμε από την αρχή και να εκπαιδεύσουμε όλα τα παιδιά, όλο τον κόσμο και να τηρούνται κανόνες. Δεν είναι δυνατόν να πουλάμε στο περίπτερο αλκοόλ. Δεν είναι δυνατόν. Η πώληση σε ανήλικο απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο η διάθεση στα καταστήματα. Είναι και η πώληση ότι απαγορεύεται. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Εδώ μας λένε οι σύλλογοι γονέων και κυδεμόνων ότι συνεννούν το να γίνουν πάρτι σε κλαμπ. Δηλαδή, στέλνουμε τα παιδιά μας σε ένα κλαμπ, ενώ ξέρουμε ότι θα καταναλώσουν αλκοόλ. Καλά, αυτό ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, κύριε Ζάπα, με συγχωρείτε, δεν φέρει ευθύνη. Ή ο διοργανωτής του πάρτι. Ευθύνη, αφού απαγορεύεται. Λοιπόν, παρανομία και ο ιδιοκτήτης. Δεν γίνονται έλεγχοι. Θέλω να πω, αυτός με τέτοιο θράσος στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καλεί σε χορό, σε πάρτι 15χρονα, 16χρονα με διάθεση αλκοόλ, τόσο ανοιχτά, έλεγχος δεν γίνεται. Μα συγγνώμη, κάθε περίπου στην περιοχή, λίγο πριν το Πάσχα, δεν ξέρετε ότι όλα τα σχολεία κάνουν εκδηλώσει σε μεγάλα κλαμπ για να συμπληρώσουν τα χρήματα να πάνε γίνονται σχολικές εκδρομές. Γίνονται έλεγχοι σε αυτά, λοιπόν. Σε κάποια κλαμπ γίνονται αυτά. Γίνονται έλεγχοι. Η αστυνομία, ακούστε λίγο, να μην ζητάμε συνέχεια έναν αστυνόμο για κάθε θέμα. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε μαγαζί. Η καταστολή δεν βοηθάει. Η πρόληψη βοηθάει. Εμείς θα πρέπει, οι σύλλογοι γονείς εκεί δεν θα πρέπει να συνεννούν σε κάτι τέτοιο. Να βρουν άλλους τρόπους, να κάνουν. Και τι θα απαγορεύσουν, μισό λεπτό. Να πουλάμε ημερολόγια. Ναι. Δηλαδή θέλουμε τα παιδιά μας στο κλαμπ να πιούν αλκοόλ, όχι νοδευμένο. Οτιδήποτε αλκοόλ. Ένας ενήλικας, αν θα πει τρεις ποσότητες αλκοόλ, δεν θα μεθύσει. Κύριε Μαρκόπουλε. Ένα μικρό παιδί. Εγώ θα ήθελα να βάλω και μία διάσταση ακόμα. Στο προχθεσινό συμβάν, λοιπόν, είχαμε και μίσθωση λεωφορείων που μετέφεραν αυτούς τους μαθητές. Ναι. Προφανώς, εφόσον δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει έναν χώρο για το τι προσφέρει και τι διαθέτει στους ανηλίκους, ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι έγινε και κάποιος έλεγχος για τη μεταφορά των ανηλίκων. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε και ένα τροχαίο με ένα από αυτά τα πούλμαν που μετέφεραν στους ανηλίκες. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε, όχι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, οι σύλλογοι γονέων, ξέρετε, δεν είναι οι αστυνόμοι, δεν είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή παντού. Ναι. Γιατί μιλάμε για μαθητές γυμνασίων και λυκείων, οπότε εκεί των πραγμάτων, λόγω της κοινωνικοποίησης και της όσον ούπο ενηλικίωσης των μαθητών, οι σύλλογοι γονέων, κακά τα ψέματα, περνάνε και σε ένα δεύτερο ρόλο υποστηρικτικό. Το θέμα είναι αν οι γονείς και αν οι σύλλογοι γνωρίζουν ότι. Το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, είναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται να απαγορεύσουμε από τα παιδιά να βγαίνουν και να διασκεδάζουν. Για να διοργανώσει αυτό το γεγονός. Και με βάση ποια ηχέγγυα. Ναι. Το να βγουν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να χορέψουν, δεν πρόκειται να το απαγορεύσει κανένας και δεν είναι και σωστό, νομίζω, κυρία Σταυροπούλου. Προφανώς. Θα πρέπει να γίνονται αυτοί οι χοροί, αυτές οι εκδηλώσεις, χωρίς να υπάρχει αλκοόλ. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό και είναι πολύ απλό να συμπεριφερθούμε εμείς οι ενήλικοι. Να απαγορεύσουμε στα παιδιά μας να διασκεδάζουν. Ως ενήλικες, επιτέλους, γιατί ζητούμε από τους εφήβους να δείξουν μία παραπάνω, ας πούμε, προσεκτικότητα, όταν εμείς οι ενήλικες δεν φροντίζουμε γι' αυτό. Το αλκοόλ θα βρεθεί, αν δεν βρεθεί στα νυχτερινά κέντρα, θα βρεθεί στις πλατείες, θα βρεθεί στα πάρτι που γίνονται. Υπάρχει αλκοόλ κεραίοι. Είναι μέρος της εφηβικής τους, ας πούμε, αναπτυξιακής φάσης, είναι μέρος της μουσικής που ακούνε, είναι μέρος της κουλτούρας τους ευρύτερα. Χρειάζεται μία εκπαίδευση πάνω στο ζήτημα. Πολλές φορές λέω, θα δίνατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας σε 15χρονο παιδί? Δεν θα το δίνατε ποτέ. Δεν είναι μόνο η μέθη. Είναι και όσα συνεπάγεται ένα παιδί, το οποίο ένας έφηβος, ο οποίος θα μεθύσει. Ναι. Γιατί μετά έχουμε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου πάρα πολύ συχνά. Έχουμε μπλοκή σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Έχουμε επιθετικότητα. Έχουμε ατυχήματα. Πολλά τροχαία ατυχήματα. Έχετε καταλάβει γιατί οι νέοι ψάχνουν αυτή τη διέξοδο, κυρία Σταυροπούλου? Δεν είναι κάτι καινούριο, κυρία Κουτροκόη. Συνέβαινε στα χρόνια. Και είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Είναι σε εξέλιξη, θέλω να σας πω.
η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, ναι, προκειμένου να αποφασίσει, μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής την αποφασιστή, για το εάν θα παραμείνει ανοιχτό, για πόσο θα επιβληθεί πρόστιμο στο συγκεκριμένο κατάστημα να μείνει κλειστό. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ στις αρχές λεωφόρου Βουλιαγμένης, άρα πιάνει το Δήμος Αθήνας. Κρατάμε του κύριου Ζάπα, απαγορεύεται ρητά να σερβίρεις αλκοόλ σε ανήλικο. Mm. Το κρατάμε και βεβαίως κρατάμε και αυτό που μας είπε ο κύριος Τωμαΐδης, ότι σε καμία περίπτωση, είτε είναι νοθευμένο είτε όχι, το αλκοόλ σιγά σιγά αρχίζει να βγαίνει από τη ζωή μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα το ενισχύσει η Ευρώπη. Κρατάμε και αυτό που είπε, το ποσοστό της αλκοόλης. Βεβαίως, αυτό είπατε ουσιαστικά. Το είναι είδηση, είναι είδηση αυτό. Είναι είδηση αυτό, ότι εξετάζεται αυτό δηλαδή. Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το θέμα. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό, αν τελικώς έρθει και εδώ. Χωρίς είναι... να πάμε σε ποταπαγόρευση, έτσι. Ναι, ναι. Και χωρίς να κάνουμε ζημιά σε παραδοσιακούς ίνους, ας πούμε, όπως είναι τα κρασιά ή τα ελληνικά ή δίποτα. Χωρίς να κάνουμε ζημιά σε αυτά τα παραδοσιακά και προϊόντα τα οποία κοσμούν, θα λέγαμε, την αγορά, την παγκόσμια. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας σε όλους. Και εσάς, κύριε Θωμαίδη, κυρία Σταυροπούλου, κύριε Ζάπα. Πρέπει πολλά και πάλι, κυρία Σταυροπούλου. Να είστε καλά.